τελευταίες ημέρες, τελευταίες ώρες, τελευταία ευκαιρία να τελειοποιηθούν όλες οι χορογραφίες. Η δωδεκάδα των διασύμων που κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το Dancing on Ice περνάει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στο παγοδρόμιο του Studio K. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν γίνει πια πολύ στενοί φίλοι, μιας και όπως λένε, τους ενώνει ο φόβος αλλά και ο πόνος. Τι γίνεται? Είσαι καλύτερα? Ερωτάω μου. Τον αγαπώ το θέμα. Είσαι καλύτερα? Είμαι καλύτερα, έχω τις μολοπές, αλλά είμαι καλύτερα. Θα του φιλήσω εγώ το χεράκι και θα γιάνω. Θα φύγουμε, θα περάσουμε. Να σου πω την Κυριακή, τι θες να δει, μου φαίνεται σαν ένα πράγμα. Καταρχάς το Σάββατο το βράδυ θα κοιμηθούμε μαζί. Α, ναι, απλά ήθελα να πω ότι δεν θα κοιμηθεί κανείς μαζί. Πολλές τούμπες, σοβαροί τραυματισμοί και μια αγωνία στο βλέμμα όλων, μην πέσουν την ώρα του σόου. Άμα είναι να πέσουμε, θα πέσουμε ηρωικά πάντως, η αλήθεια είναι αυτή. Χορευτές, προπονητές και διαγωνιζόμενοι από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ γλιστράνε στον πάγο. Ο πρώτος χορός πώς θα είναι? Θα είναι αισθησιακός, θα είναι ροκ, θα είναι δυναμικός, πώς θα είναι? Λοιπόν, εγώ θα σου πω για τη Χριστίνα και η Χριστίνα για μένα, γιατί επειδή κάνουμε πρόβα, ξέρουμε. Σεξι και όποιος αντέξει. Δηλαδή, τι να σου πω, θα ανάψει φωτιές η παπά. Καλά, τι σεξι, θα προσπαθήσω στον πάγο τώρα να σου τα κάνω εδώ, θα γίνω όσο σεξι θέλει. Στον πάγο λίγο δύσκολα. Η Σταμάτη είναι πολύ ρομαντικό το τραγούδι τη. Και είναι σαν νεραϊδούλα. Συνέχεια τη φωνάζω. Να κάνουμε τα βίντεο μία στην άλλη, είναι νεραϊδούλα το κορίτσι. Σε αυτό θα δώσουν οι celebrities στις 9 το βράδυ της Κυριακής, όπου και θα δούμε τη φαντασμαγορική πρεμιέρα του μεγαλύτερου σόου της ελληνικής τηλεόρασης.